Η Ελλάδα επιχειρεί σταδιακά να επανέλθει σε αυτήν την κανονικότητα και μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή η επόμενη μέρα και σε ό,τι έχει να κάνει με την επανεκκίνηση του αθλητισμού. Δεν μπορεί ο αθλητισμός να αποτελεί εξαίρεση, όταν μάλλον συνδέεται και με την υπόλοιπη καθημερινότητα ολόκληρου του πλανήτη και του κόσμου. Μαζί μας να ευχαριστήσουμε, έχουμε απόψε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Καλησπέρα σας, Υπουργέ. Καλησπέρα και εσάς, στους συνεργατές σας. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε και νομίζω ότι το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το πώς θα γίνει η επανεκκίνηση του αθλητισμού και σε ποια κατεύθυνση κινείστε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει για μια σταδιακή επανεκκίνηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του αθλητισμού συνολικότερα. Η κατάσταση προχωρά, εξελίσσεται με πολύ πειθαρχία, με πολύ πρόγραμμα και κυρίως με μια σειρά από πρωτόκολλα τα οποία ήδη έχουν ενημερωθεί άπαντες. Mm-hmm. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν ενημερωθεί? Όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πρώτα απ' όλα όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες, Ολυμπιακές και μη Παραολυμπιακές ομοσπονδίες, όλοι οι συνδέσμοι εμπλεκομένων προπονητών, συνδέσμων επαγγελματιών παιχτών, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, αλλά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όλες οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όλοι οι Δήμοι και Περιφέρειες που μάλιστα λίγο πριν ολοκλήρωσαν μια περίπου 3 ώρες και δεύτερη τηλεδιάσκεψη κατά σειρά με αυτοδιοικητικούς από όλη την Ελλάδα, δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, όπου συζητούσαμε για ζητήματα, προβλήματα, προβληματισμούς, απορίες πάνω στο θέμα της ασφαλούς επαναλειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έχουν λάβει επίσης τα πρωτόκολλα ακόμα και της απολύμανσης, με ποιο τρόπο, ποια διαδικασία πρέπει να γίνεται. Την κοινή υπουργική απόφαση που έχουμε ξεκαθαρίσει ποιοι ανοίγουν, ποια αθλήματα ξεκινούν και με ποιο τρόπο. Όλα αυτά δηλαδή που πρέπει να γίνουν για να προχωρούμε με βήμα σταθερό και βεβαίως υλοποιώντας τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις των ειδικών επιστημόνων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που είπατε για το υγειονομικό πρωτόκολλο, είπατε ότι έχει γνωστοποιηθεί. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, γιατί σήμερα είχατε και τη συνάντηση. Όχι μόνο έχει γνωστοποιηθεί, αλλά για όσους μας παρακολουθούν και θέλουν να ενημερωθούν για το γενικό πρωτόκολλο, αλλά και το ειδικότερο ανάθλημα πρωτόκολλο, για το πρωτόκολλο απολυμάσεων, για την κοινή υπουργική απόφαση και όλο το υλικό το οποίο τέλος πάντων έχουμε διανύμει στους εμπλεκομένους, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου από εκεί θα κατεβάσει ό,τι υλικό έχουν λάβει όλοι οι εμπλεκόμενοι, να ενημερώνεται και εκείνους με τη σειρά του. Δεν έχουμε κάποια κρυφή ενημέρωση, συζήτηση, πληροφορία. Όχι. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και ευχαριστούμε πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Καταρχήν, τα μέλη της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής Αθλητισμού, που έχω συστήσει με απόφασή μου και που εργάζεται ατελείωτες ώρες. Και αποτελείται από τον κύριο Μαυροτάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, από τον κύριο Χαλιορή, συντονιστή των αθλητικών εγκαταστάσεων εδώ στο ΆΚΑ, ΣΕΦ και Άγιο Κοσμά, τον κύριο Σκανδαλάκη, πρώην Υπουργό, πρόεδρο του ΕΟΚΑΝ, αλλά και πρόεδρο των Πανεπιστημιακών Γιατρών της χώρας μας, τον κύριο Μαρίνο, τον κύριο Παξινό, την κυρία Καλογριδάκη, τον κύριο Εξαδάχτυλο, τον κύριο Σαρόγλου, δεν ξέρω αν διαφεύγει κάποιος αυτή τη στιγμή, όπου έχουν δουλέψει ατελείωτες ώρες, σε συνεργασία φυσικά με τους επιστήμονες του ΕΟΔΗ, με το στελεχωτικό δυναμικό που ο κύριος μας έχει υποδείξει, για να καταφέρουμε να έχουμε πλήρη εικόνα, πρωτόκολλα εγκεκριμένα, τα οποία διαρκώς θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, με τα νέα δεδομένα, για να κινούμαστε όλοι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Α, σήμερα είχα και μια περίπου 2 ώρη τηλεδιάσκεψη με τους γιατρούς των 14 ΠΑΕ και τη Super League 1 να. Για τα θέματα αυτά. Επειδή είπατε για τη Super League 1, θα σας ρωτήσω τι θα γίνει. Θα γίνει επανεκκίνηση. Το καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι μια ρευστή κατάσταση και ότι είναι και μια δύσκολη κατάσταση, στην οποία προσαρμόζονται οι πολίτες. Τους είδαμε πως ανταποκριθήκανε, τα έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν. Το θέμα είναι τι θα γίνει και πώς θα προσαρμοστούν και τώρα και οι ομάδες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το λέω και το εννοώ, ότι ο κορονοϊός, το πέρασμά του, ειδικά στην πρώτη φάση που ήταν καραντίνα, που ήταν η αναχέτηση του κορονοϊού, άφησε και καλά στοιχεία. Δηλαδή, εγώ διακρίνω μια ωριμότητα, μια πειθαρχία, μια σοβαρότητα. Αν πείτε, δεν υπήρχε πριν σοβαρότητα. Είμαστε και λίγο ότι πάει και ότι έρθει. Είχαμε αυτό το πράγμα ότι δεν βαριέσαι, βραδερφέ και τα λοιπά. Είμαστε λίγο large, όπως λέμε κοινώς. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Η συνεργασία δε που έχουμε
είναι υποδειγματική. Να σας πω μονάχα ότι είχαμε τη Δευτέρα το μεσημέρι μια συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τα αθλητικά ρεπορτάζ, περιφερειακός, κεντρικό τύπο, στα αθλητικά μέσα ενημέρωση, ναι, ναι, διαπιστευμένος κοινός. Όμως ήταν μια διαφορετική συνέντευξη τύπου. Βεβαίως μέσα από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικές, όπως καλύτερα μιλάμε τώρα, αλλά που όμως δεν είχαν μόνο απέναντι μόνο τον Υπουργό. Είχαν στις οθόνες τους και τον Γενικό Γραμματέα όλα τα μέλη της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής που έχουμε συστήσει και τους εκπροσώπους από τον ΕΟΔΗ. Και γινόταν μια κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα. Ερωτήματα, πάνω από 50-60 ερωτήματα απαντήθηκαν, όπου εκεί υπήρξε μια απόλυτη αρμονία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αθλητισμού, μάλιστα, της επιστημονικής κοινότητας, δημοξιολόγοι γιατροί που έχουν εξειδικευτεί στα αθλητικά θέματα. Από την άλλη, υπήρχαν τα μέσα ενημέρωση, οι δημοσιογράφοι, και που νωρίτερα είχαμε πραγματοποιήσει σε προηγούμενες ημέρες διασκέψεις με όλη την αθλητική οικογένεια, με τάξη, χρόνο, κούραση, αλλά όμως με ερωτήματα. Υπήρχε μια αρμονία μεταξύ όλων αυτών, όλων των εμπλεκομένων. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να χαθεί. Είναι κατάκτηση. Ήρθε με βία, αλλά είναι κατάκτηση. Και πρέπει να το συνεχίσουμε. Και από τη δικιά μας πλευρά να το συνεχίσουμε. Κατανοητό. Επανεκκίνηση πότε θα έχουμε για την επαγγελματική κατηγορία? Α, σωστά. Και... μα στην ουσία επανεκκίνησαν ήδη. Δηλαδή ήδη από χθες, σήμερα, έχουν γίνει οι σχετικές εξετάσεις ό,τι αφορά τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές της πρώτης, της ελίτ ή της αλφάκα, της Super League 1 για την ακρίβεια, να ακριβολογούμε δηλαδή, των 14 ΠΑΕ. Και τα προπονητήρια, τα κατατόπιν προπονητήρια εφαρμόζουν, όπως τουλάχιστον ακούσαμε σήμερα και με πολύ έτσι, προσοχή και τους εμπλεκομένους, εκπροσώπους, τους γιατρούς τους, ότι εφαρμόζουν τους κανονισμούς. Κάποιοι είναι και αυστηρότεροι ακόμα, για καλό τους είναι. Και έχει προχωρήσει η διαδικασία έναρξης των ατομικών προπονήσεων σε ανοιχτό χώρο, χωρίς χειλικία, χωρίς αποδυτήρια, χωρίς φυσιοθεραπευτήρια, χωρίς κλειστά γυμναστήρια. Και βέβαια σε γκρουπάκια των 6, maximum 8 ατόμων. Κάποιοι έχουν κάνει και μια επιπλέον ταξινόμηση, βάλανε τους παίχτες, τους επιθετικούς σε ένα γκρουπάκι, τους αμυντικούς σε ένα άλλο γκρουπάκι. Δηλαδή έχουν κάνει μια κατανομή που τους βοηθάει και στον τρόπο προπόνησης. Για τα πρωταθλήματα θα δούμε φέτος δραστηριότητα? Κοιτάξτε, πάμε βήμα-βήμα. Και ελπίζουμε ότι σύντομα μες τον Ιούνιο να το δούμε και αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει το Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί από τη διοργανώτρια αρχή. Εμείς ερωτηθήκαμε και βάλαμε ένα πλαίσιο. Βάλαμε κανόνες σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Πολύ ωραία. Το πλαίσιο αυτό είναι αποδεκτό, εφόσον υπήρξε απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Super League 1, ότι ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα, άρα δώστε μας πλαίσιο δυνατότητα να κάνουμε πονήσεις. Το εξετάσαμε, το εγκρίναμε, βγήκε η οικία και η εγκύκλη. Τώρα το πότε θα εξαρτηθεί πρώτον πώς γενικότερα είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Και δεύτερον, πότε εκείνοι θα νιώσουν έτοιμοι και θα είναι έτοιμοι μετά από την βελτίωση της φυσικής κατάστασης να ξεκινήσουν και την ομαδική προπόνηση, εφόσον φυσικά η επιστημονική κοινότητα το επιτρέψει. Προς το παρόν όμως επιτρέπει το πρώτο βήμα. Ναι. Στην ατομική προπόνηση ανοιχτούς χώρους με γκρουπάκια των 6 έως 8 ποδοσφαιριστών. Πάντως θα χρειαστεί χρόνος. Δηλαδή πάμε για Ιούνιο, τουλάχιστον για Ιούνιο. Ναι, αυτή την εκτίμηση έχω και εγώ, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι και οι παράμετροι που θα τους δούμε. Μάλιστα. Επειδή πολλά συζητάμε για την υπόθεση και για το ποδόσφαιρο, θα δούμε καμιά αναδιάρθρωση κατηγοριών? Είμαστε σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον και με τα όσα έχουν έρθει με τις ανακατατάξεις, με την πανδημία και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε αυτή την αναδιάρθρωση κατηγοριών και να δούμε. Πάμε. Απάντηση πολύ σαφής. Πέτυχε αυτή ή ο Θεός να την κάνει αναδιάρθρωση του κ. Βασιλιάδη? Όχι. Θα το αποφασίσει το Υπουργείο μόνο του και θα το φυτέψει ένα ωραίο πρωί? Όχι. Περάσαμε μια διάταξη και με δεδομένα τα οποία πλέον είναι γνωστά σε όλους, σαφώς ένα άλλο οικονομικό τοπίο, μια άλλη κατάσταση. Πραγματικά δεδομένα που πλέον το ξέρουν όλοι και μην κρυβόμαστε και μην κρύβονται πίσω από τις λέξεις, ή να μην τοποθετούνται και να φέρουμε στις μικρότερες κατηγορίες που θέλουν να ωφεληθούν ή να εξελιχθούν μέσα από την αναδιάρθρωση, από την πιθανή αναδιάρθρωση, ας μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Και όχι μονάχα του προσωπικού συμφέροντος, ενώ τις ομάδες τους ή της επιδίωξης της ομάδας τους. Ας δούμε λίγο τα πράγματα σφαιρικά και ας πάρουμε μια απόφαση. Η διάταξη, η οποία περάσαμε στη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις κατηγορίες με αυξημένη πλειοψηφία, 3/4 επί του συνόλου των μελών της διοικήσεως, να εκφράσουν μια άποψη και πάρουν μια θέση. Εδώ είμαστε. Να σας ακούσουμε. Αλλά το εύκολο παιχνιδάκι, εγώ με απέξω, περιμένω το Υπουργείο να πάρει μια απόφαση, εν τέλει θα πυροβολώ, ή θα πετροβολώ, ή θα επεφημώ, ή θα γελώ πονηρά,
ή μετά θα ζητώ, αφού με κάνατε, μου δείξατε, δώστε μου λεφτά από την ΕΡΤ, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να την βγάλω. Ας αξιολογηθούν όλα αυτά τα δεδομένα. Η ΕΡΤ δεν είναι η λεφτουδιά που γεννά λεφτά για να διατηρεί κρατικά ποδοσφαιρικά μαγαζιά. Η ΕΡΤ πρέπει ως δημόσιο κανάλι να χρηματοδοτεί, βεβαίως, να πληρώνει για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων αυτών, όλων των αγώνων τους. Από εκεί και πέρα, το πώς, τι δυνατότητα έχει και η ΕΡΤ να χρηματοδοτήσει και να πληρώσει τηλεοπτικά δικαιώματα, εκείνη το γνωρίζει. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δεν είναι αποφασίσει το Υπουργείο Αθλητισμού. Mm-hmm. Να συμπεριληφθούν, να συναξιολογηθούν όλα τούτα και ας καταλήξει μια πρόταση. Εδώ είμαι να το συζητήσουμε. Δεν έχω καμία διάθεση να κλείσω τα μάτια και τα αυτιά. Το ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνία με όλες τις κατηγορίες, με όλα τα αθλήματα. Γεγονός πάντως είναι ότι δεν θα έχουμε... Γεγονός πάντως είναι ότι δεν θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα. Αυτό είναι ξεκομμένο πια. Αυτό καλά κάνετε και το λέτε, γιατί εγώ στο μιλόμι το έχω ως δεδομένο, αλλά καλά κάνετε και το λέτε για να μας ακούσουν και οι τηλεθεατές. Προς το παρόν, ναι, δεν θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα. Όχι επειδή έχουμε κάτι με τον κόσμο σχετίζεσαι, θα είστε μάλιστα, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καταλεγόμενα των επιστημόνων και δεν θα το ρισκάρουν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ευκαιρία να αλλάξει λίγο και η νοοτροπία, να το πούμε έτσι, και των φιλάθλων και να το δουν και λίγο διαφορετικά και πιο υπεύθυνα, γιατί πολλά έχουμε δει στο παρελθόν. Τώρα, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αν θα στηριχθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, που ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είναι ένα από τα βασικά κύτταρα για να φτάσουμε στον επαγγελματικό. Το ανέφερα και στην παρουσίαση που έκανα παρέα με τον κύριο Τσιόδα και τον κύριο Χαρδαλιά την προηγούμενη Πέμπτη. Έκανα μια αναφορά σχετικά με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είχα μια μακρά συζήτηση με τον πρωθυπουργό της χώρας για το θέμα αυτό. Σας λέω λοιπόν ότι ήδη έχει φτάσει στους συναρμόδιους υπουργούς προτάσεις από μέρους μας για έμεσα και άμεσα μέτρα για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τα επεξεργάζονται και εκείνοι με τους συνεργάτες τους για να καταλήξουμε κάπου και να είμαστε θέση να το ανακοινώσουμε. Πάντως, ναι, υπάρχει η έγνοια της στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Μπορούν και οι Δήμοι να παίξουν ένα ρόλο, θέλω να πω. Προσέξτε, πριν πάμε στους Δήμους. Ωστόσο, όμως, να πούμε ότι ερασιτεχνικός αθλητισμός σημαίνει ότι είσαι νόμιμος. Mm-hmm. Ότι βρεις σωστά και σφάνε κανόνες. Δηλαδή, ότι έχεις την ειδική αθλητική αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Είσαι κατά βάση ερασιτεχνικός αθλητικός φορέας και είσαι εγγεγραμμένος στο Μητρό. Ζητήσαμε λοιπόν από τις 14 Απριλίου με έγγραφό μας προς τις Ομοσπονδίες να μας αποστέλουν τα μέλη τους. Δηλαδή τα ερασιτεχνικά σωματεία. Δεν το έκαναν όλες οι Ομοσπονδίες γιατί νομίζω ότι είναι η ιδιοκτησία τους τα μέλη. Αυτές είναι αστείωτες, χαζομάρες δακινώς. Έχουν φτάσει σε εμάς περίπου 3.500-4.000 σωματεία τα οποία διασταυρώνονται, είναι ακριβή τα στοιχεία, είναι πραγματικά και δημιουργούμε το Μητρό ερασιτεχνικών αθλητικών φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δηλαδή καταγράφουμε το ερασιτεχνικό αθλητικό τοπίο της χώρας μας, το οποίο δεν το είχαμε αυτή τη στιγμή, μιλάγαμε κατ' εκτίμηση, περίπου. Οπότε μόλις έχουμε τελειώσει και αυτή τη διαδικασία που τρέχει παράλληλα, μας καθέσαν οι ίδιοι οι Ομοσπονδιάρχες, έτσι. Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία, αυτομάτως θα έχουν ολοκληρωθεί και οι προτάσεις μας που έχουν καταθέσει στους αρμόδιους υπουργούς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της ενίσχυσης των ερασιτεχνικών σωματείων. Ωστόσο, έχουμε δεσμευτεί ότι από πλευράς διοικήσεων που ανήκουν σε εμάς, αθλητικών κέντρων που ανήκουν σε εμάς, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχει πάρθει απόφαση, έχει δοθεί εντολή βασικά, να υπάρξει μια γενναία έκπτωση στα χρήματα που καταβάλουν για να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις από τα σωματεία και για τους χιλιάδες ερασιτέχνες αθλητές. Αντίστοιχο, έχω ζητήσει με όλη την ευγένεια, γιατί δεν μπορώ να το επιβάλλω, ούτε φυσικά είμαι σε θέση, δεν έχω την αρμοδιότητα αυτή προς τους Δήμους και λιγότερο προς τις περιφέρειες της χώρας. Να κάνουν και εκείνοι το ίδιο για να εξυπηρετήσουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό για τους χιλιάδες ερασιτέχνες αθλητές, όταν με το καλό δοθεί το πράσινο φως να μπουν και εκείνοι να ξεκινήσουν προπονήσεις. Το πράσινο φως για τον κόσμο για να χρησιμοποιήσει τους αθλητικούς χώρους, πότε θα δοθεί? Είμαστε πίσω αρκετά. Δεν είμαι σε θέση να πω ημερομηνία, ούτε είναι κάτι το οποίο θα συμβεί αύριο το πρωί. Οι ειδικοί, τους οποίους τους σεβόμαστε και τους ακούμε, διότι τους ακούσαμε και δεν χάσαμε, δεν θα χαλάσουμε λοιπόν τη συνταγή αυτή τώρα, είπαν περιμένετε. Πάμε βήμα-βήμα σημειωτών για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κανένα πισωγύρισμα. Το ακούμε. Όπως επίσης δεν θα δούμε άμεσα και διοργανώσεις. Μαζικός αθλητισμός, μεγάλα αθλητικά event που διοργανώνονται κάθε καλοκαιρινή περίοδο από εκατοντάδες δήμους σε όλη την Ελλάδα. Και αυτά τα πάμε αργά. Έργα. Είναι μια πολύ μεγάλη συνισταμένη μέσα στην όλη προσπάθεια επανεκκίνησης. Έχουν σταματήσει τώρα λόγω της όλης της κατάστασης ή θα δούμε και τους αθλητικούς χώρους να αναμορφώνονται και σημαντικές παρεμβάσεις που εγώ θα πω στοχεύουν και στην ενίσχυση της οικονομίας να μπαίνουν μπροστά? Λοιπόν, ακούστε. Είναι πολύ ωραία αυτή η κουβέντα.
Σας λέμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις έχουμε. Δεν γνωρίζουμε. Εκτιμήσεις κάνουμε και απλώς ακούμε ότι μας φτάνει από δεξιά και από αριστερά. Άντε, και αν έχουμε και την ανάπτυξη, ακόμα καλύτερα. Είτε είναι υπουργός, είτε περιφερειάρχης, είτε οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν. Προχωρούμε λοιπόν στον Μπέλοπα. Μια πλατφόρμα ηλεκτρονική την οποία τη στείλουμε μαζί με την ΚΕΔΕ, στους Δήμους. Θα είναι σε μερικές μέρες έτοιμοι, έτσι ώστε να αποτυπωθούν, να περαστούν από όλους τους Δήμους όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας μας και σε όποια κατάσταση και αν είναι. Αν λειτουργεί, αν έχει άδεια λειτουργίας, άδεια εγκατάστασης, αν έχει οικονομική άδεια, αν είναι μισοτελειωμένη, αν, ποια αγωνία να τα φιλοξενεί. Αντίστοιχη δουλειά θα γίνει και από τις υπηρεσίες μας, που ούτως ή άλλως εμείς έχουμε πλήρη εικόνα των εγκαταστάσεων μας. Αντίστοιχη δουλειά θα γίνει και από τις περιφέρειες που έχει λιγότερες εγκαταστάσεις, για να έχουμε συνολική εικόνα του τι έχουμε και σε τι κατάσταση είναι. Άρα, να δίνουμε εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, πραγματικό πρόβλημα, πραγματικό κενό και να ενισχύουμε ακόμα και τις ερωτήσεις, το οποίο είναι όλο και αυτό το θέμα. Άρα τα έργα θα τρέξουν ήδη, αρκετά έργα που έχουν ενταχθεί στο φιλόδημο 2, ειδικά στο πρόγραμμα για τις εθνικές εγκαταστάσεις, είτε εξοικονομός είτε δημιουργία καινούριων, και αρκετά έργα στην περιοχή έχουν ενταχθεί, που έχουν κατευθεί από τους Δήμους, και ήδη φτάνουν σιγά σιγά και οι εγκρίσεις στους κατατόπους Δήμους, αλλά και με την περιφέρεια που είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για να καταφέρουμε να τρέξουμε και κάποια project, τα οποία ήδη ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης Ονίκας, έχει ξεχωρίσει, έχει προτεραιοποιήσει, για να δούμε πώς μπορούμε να τα ενισχύσουμε. Αξιοποιούμε το χρόνο αυτό που θεωρητικά ήταν νεκρός, που μόνο νεκρός δεν ήταν, για να κάνουμε δουλειά για την επόμενη μέρα. Σημαντικό αυτό. Ένα γενικό ερώτημα τώρα που έχει να κάνει με την υπόθεση στην οποία καλούμαστε όλοι να βρεθούμε αντιμέτωποι και έχει να κάνει με αυτή τη νέα κανονικότητα. Πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή τη νέα κανονικότητα και το σημειώνω αυτό με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την οικονομία, για το πλέον κρίσιμο μεγάλο στοίχημα. Έχει να κάνει με την επανεκκίνηση της οικονομίας και την όλη αναπτυξιακή προσπάθεια στην οποία πρέπει να βρεθεί η χώρα. Οι προβλέψεις δείχνουν ύφεση μέχρι και 10% οι εκτιμήσεις και μια στρατιά ανέργων νέων. Πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να στηθεί και να σταθεί σωστά η χώρα από εδώ και μπρος? Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ωστόσο όμως υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει πρόγραμμα και πειθαρχία. Είναι αυτό δηλαδή που ακολούθησε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το τιμόνι της χώρας ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό που συνεχίζει να κάνει και σήμερα. Και που με αυτό το μοντέλο λειτουργήσε και στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, που δόξα τω Θεώ έχουμε πάει περίφημα. Και εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο σε επίπεδο Ευρώπης και όχι μόνο, έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Άρα λοιπόν την ίδια συνταγή του πάμε προσεκτικά, με βήματα μετρημένα και πιστεύοντας τις δυνάμεις τις δικές μας καταρχήν, στην αξία της χώρας μας και στις δυνατότητες του ελληνικού λαού, αφενός, και αφετέρου στη δυνατότητα συνεργασίας και δημιουργίας μετόπων και στη διεκδίκηση με έναν τρόπο όμως οργανωμένο και όχι ευκαιριακό και λίγο τυχάρπαστο, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι είμαστε μπροστά σε πολλά γεγονότα. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός που περνάει μεγάλη κρίση, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο, το ερώτημα είναι, δεν ωφελείται η χώρα μας από τη διαφήμιση και μόνο που έχει γίνει για το πόσο θαραλέα και αποτελεσματικά αντιμετώπισε τον κορονοϊό και ότι είναι όντως μια χώρα με τα λιγότερα θύματα και όντως μια χώρα που κατάφερε να κερδίσει επένδυση το στοίχημα? Βεβαίως. Άρα αυτό δεν είναι και ένα όφελος και ένα συν και μια πραγματική προβολή της χώρας μας? Το θέμα είναι πώς θα στηριχτούν οι επιχειρήσεις που κλείνουν όμως. Δεν είπα εγώ το αντίθετο, αλλά προσέξτε. Έχουμε λέει και τα πλεονεκτήματα. Συνήθως τι κάνουμε, μένουμε στα μειονεκτήματα. Εγώ είπα από τη δικιά μου τη μεριά, θα ήθελα να σταθώ και στα πλέον εκτήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα, το καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε ότι έχουν πολλά συμβεί, ότι δεκάδες επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει καν, ίσως να μην ανοίξουν κιόλας. Έχει δοθεί όμως ένα μεγάλο χέρι βοηθείας σε πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν πάρει τα πρώτα χρήματα βοηθήματος. Έχουν και τα έμεσα βοηθήματα που και εκείνα έχουν συνδράμει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Από μεγάλη επαγγελματική επιχειρηματική μερίδα, κυρίως μικρομεσαίη βασικά. Δεν έχει τελειώσει η προσπάθεια, συνεχίζουμε τον αγώνα μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά πιστεύοντας στις αξίες και στις δυνάμεις του Έλληνα. Στο πάθος, στον πατριωτισμό, στο φιλότιμο και κυρίως στην αγωνία του να βρίσκει τρόπους να επιβιώνει και να εξελίσσεται. Το επιχειρήν είναι κάτι το οποίο το αγκαλιάζει η σημερινή κυβέρνηση και το ενισχύει. Δεν το θεωρεί ως δαίμονα που ήρθε απλώς να του πάρει την πίτα από το κράτος. Το κράτος και το ιδιωτικό επιχείρημα πρέπει να συνεπάρξουν και συνεπάρχουν και οι δημόσιοι λειτουργοί κατάφεραν αυτή την περίοδο να αγκαλιαστούν και να αγαπηθούν από την κοινωνία διότι απέδωσαν, διότι τους δόθηκε ο χώρος, τους δόθηκε η ευθύνη, αλλά και η αρμοδιότητα και όχι το καπέλωμα, οι λάθος κατευθύνσεις, τα λάθος μηνύματα. Τους ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και τους γιατρούς,
και το νοσηλευτικό προσωπικό και το ειδικό προσωπικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, του ΕΚΑΒ. Όπως ευχαριστούμε και όλα αυτά τα επαγγέλματα που κατά τη διάρκεια της καραντίνας ήταν εκεί και εργαζόταν και κρατούσαν μαγαζιά ανοιχτά, φαρμακεία, δομές που λειτουργήσαν για να εξυπηρετούν τον υπόλοιπο κόσμο που είχε εγκλωβιστεί και είχε πειθαρχήσει δηλαδή, βρισκόμενο μέσα στο σπίτι του. Mm-hmm. Έχουμε ψυχή τελικά, Έλληνες, αρκεί να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Με αυτή την ψυχή θα παλέψουμε κάτω από τις υποδείξεις του Πρωθυπουργού μας και της ελληνικής κυβέρνησης για το καλύτερο της χώρας μας. Θα τα καταφέρουμε και είμαι πολύ αισιόδοξος, το λέω ειλικρινά. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι την Ελλαδίτσα, η οποία κατάφερε να σταθεί τα πόδια της και να γίνει η Ελλάδα και να γίνει μια χώρα η οποία κατάφερε να βάλει τα γυαλιά σε πολλές αναπτυγμένες, τελικά σε εισαγωγικά, χώρες που μάζευαν και συνήθως μαζεύουν νεκρούς από τα πεζοδρόμια. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει με πολύ σοβαρότητα, με πολύ υπευθυνότητα να μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, που είναι η πανεκκίνηση της ζωής. Να τη δούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε και βήμα, να τη δούμε. Βήμα, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.